σήμερα θα βλογκάρω όλη τη μέρα, ως τελευταία μέρα που πάω πρώτη μέρα σχολείο, πρώτη μέρα αγιασμό, γιατί είμαι τρίτη λυκείου, πραγματικά δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Τόσα χρόνια θυμάμαι να βλέπω τόσο μακριά την τρίτη λυκείου και τώρα ήρθε η ώρα. Είναι 10 και 4, έχουμε αγιασμό 10 και 50, έχω λουστεί, έχω ντυθεί. Λούστηκα τώρα το πρωί γιατί κάνω μια θεραπεία, γιατί έχω κάτι σαν ξηροδερμία, δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ και ήθελα να μετρήσω ακριβώς τις μέρες και να ξεκινήσω από Δευτέρα. Ναι, και απλά θέλω να σας πάρω μαζί μου να το έχω, να το θυμάμαι πως ήμουνα αρχές τρίτης λυκείου. Το χτένισμα μετά από μόνο λούσιμο που είσαι σκεφτεί είναι ό,τι χειρότερο. Βασανίζομαι εδώ και 5 λεπτά. Χτένισα το μαλλί και τώρα θα βαφτώ, δηλαδή θα χτενίσω τα φρύδια μου. Παλιά τα άβαφα και ήταν σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα. Πλέον είναι έτσι άβαφτα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξαφνικά πύκνωσαν τα φρύδια μου ή έγινε πιο μαύρη τρίχα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μετά ψαλιδάκι για τις βαφαρίδες και λίποζαν. Παρόλο που σε λίγο θα φάω, αλλά δεν πειράζει, θα ξαναβάλω μετά. Και είμαι έτοιμη, είναι έτοιμο το make-up μου look. Αχ, Θεέ μου, αν θέλετε να δείτε σε κάποιο βίντεο μη σαγιασμός, είσαστε στο λάθος κανάλι. Φοράω φόρμα. Πάμε να φάμε. Let's go. Τα συναισθήματά σου που ξεκινάμε σχολεία. Άραξε. Άραξε. Είναι η τελευταία σου φορά που κάνεις αγιασμό. Τελευταία... Σχολείο. Ναι, τελευταία πρώτη φορά. Σχολείου. Ξέχασα τη μάσκα. Καλό ξεκίνημα. Τέλεια. Και εδώ μεταξύ δεν είχα καν λεφτά να πένα το περίπτερο και γυρνάω τώρα σπίτι. Εντάξει, είναι 2 λεπτά το σπίτι μου από το σχολείο. Αλλά και πάλι. Είναι και 52 και 50 έλεγε να είμαστε στο σχολείο. Μόλις γύρισα σπίτι για να πάρω λεφτά γιατί θα πάμε για καφέ και δεν είχα. Έχω να πω ότι σχετικά ήταν καλά. Μπορούσε και χειρότερα. Γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου έτσι όπως ήταν το σχολείο μετά από την καραντίνα που δεν μας άφησαν ούτε να αγγίζουμε ένα τον άλλον, ενώ μιλάγαμε, ξέρω εγώ, και εγώ επειδή με τους φίλους μου είμαι πολύ έτσι, πειράζουμε ένα τον άλλον, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Ήμασταν έτσι λίγο πιο χαλαροί. Ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι. Με άλλαξαν τμήμα, βασικά όλους μας άλλαξαν τμήμα. Γενικά εγώ δεν έχω ένα σταθερό τμήμα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, σε όλο το λύκειο δεν έχω σταθερό τμήμα και στο γυμνάσιο. Άλλαξα και στο γυμνάσιο κάθε χρονιά τάξη και στο δημοτικό 2 φορές. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη με το τμήμα μου, γιατί όλη η παρέα μου, όλοι οι φίλοι μου, και ξέρετε ότι κάνω παρέα με αγόρια, είναι στο 4 και εγώ είμαι στο 3 μόνο με τον Λέφο από πολύ καλούς μου φίλους, που εντάξει είναι ο κολλητός μου, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα αν ήμασταν με τον Λέφο στο 4. Εντάξει, παραπονιέμαι, το ξέρω, μακάρι να πάνε όλα καλά. Αυτά. Επίσης, πες να είμαι ματιασμένη γιατί όλοι μου λέγανε για το μαλλί μου. Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχετε δει εσείς στο YouTube. Ναι, δεν το έχετε δει εσείς στο YouTube. Έβαψα τα μαλλιά μου μαύρο μπλε. Ναι. Αυτά. Θα πάω να πιω νερό και πάμε για καφέ. Τι θες τώρα, φίλο? Πάω για τρέξιμο. Η ώρα είναι 8.30. Κοιμήθηκα 3.5 ώρες για μεσημέρι. Και όταν θα γυρίσω θα κάνω ντουζ και θα φτιάξω τα βιβλία στην τσάντα με ονόματα κτλ. Ναι, η Βικτωριακού μουσική. Η ώρα είναι 10, μόλις τελείωσα και θα αναρωτιέστε γιατί πήγα για τρέξιμο και δεν έχω ξεκινήσει ακόμα μπαλέτο. Η σχολή ακόμα δεν έχει ανοίξει, οπότε ήθελα έτσι λίγο να ενεργοποιήσω το σώμα μου, γιατί κάθεται εδώ και 2 μήνες και νιώθω ότι έχω χάσει έτσι λίγο την ενέργειά μου κτλ. Οπότε αποφάσισα να ξεκινήσω
Αυτό το πάρκο είναι γύρω στο 1/4 μακριά από το σπίτι μου με τα πόδια. Φτιάχτηκε τώρα, είναι για καλλιστενική και έχει και γύρω γύρω για τρέξιμο, οπότε το εκμεταλλεύτηκα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχω ήδη ξεκινήσει κάποια βιβλία να γράφω το όνομα, γιατί περίμενα να φορτίσει το κινητό. Έχω να πω ότι είναι αρκετά λίγα, αλλά θα μου πείτε εντάξει με τίτλικη λογικό. Συνειδητοποίησα ότι χρειάζεται να πάω και να αγοράσω κάποια τετράδια λογικά και το είχα ξεχάσει εντελώς ότι πρέπει να πάρω σχολικά πράγματα, παρόλο που έχω αρκετά τετράδια για να ξεκινήσω. Επειδή κιόλας όταν είχαμε σταματήσει το σχολείο και μετά την καραντίνα, κράτησα τα τετράδια που δεν είναι πολύ γραμμένα και έσκησα τις σελίδες που είναι γραμμένα ή το αντίστοιχο, και επειδή μου έχω κάμποσο υλικό από σελίδες. Επίσης κάποια βιβλία δεν ξέρω καν τι είναι, όταν δεν πηγαίνεις φροντιστήριο, τσεκ. Αυτά. Τότε σήμερα να πω ότι πονά πάρα πολύ στη μέση από το πρωί και δεν ξέρω αν έκανα καλά που πήγα και έκανα γυμναστική, αλλά θα δείξει αύριο. Αν αύριο πάω σχολείο, θα σημαίνει ότι είμαι καλά. Μισό. Πώς με λένε. Να. Ας πούμε λογοτεχνία, είναι νομίζω ίδιο με το περσινό, απλά αλλάζει το χρώμα. Επίσης, μου έχει γεμίσει το For You στο TikTok. Από ελληνικά TikTok με τις καινούργιες μάσκες και εμάς δεν μας έδωσαν ακόμα και έχω πεθάνει αν είναι έτσι και οι δικές μας, λογικά έτσι θα είναι. Εγώ θα τη χρησιμοποιώ για να κοιμάμαι. Και αυτό είναι ίδιο με το περσινό με άλλο χρώμα, η έκθεση, αλλά πες να είναι λίγο πιο χοντρό αυτό. Κακό αυτό. Είναι πάλι λογοτεχνία. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβω από αύριο λογικά. Επίσης, το μόνο που σκέφτομαι είναι να πιάσω τελευταίο θρανείο στην ευθεία της έδρας, μαζί με τον Λέφο προφανώς, γιατί αλλιώς δεν θα την αντέξω. Πέρσι είχα καθυστερήσει να μπω στην τάξη και καθόμουν πρώτο θρανείο τουλάχιστον 2 μήνες μέχρι να μας αλλάξουν. Πρώτο θρανείο. Εγώ. Όλα αυτά είναι κενές σελίδες που είχα σκίσει. Οπότε το ντοσιέ θα το πάρω σίγουρα αύριο για να γράφω στις σελίδες. Αρχαία, κοινωνιολογία και ιστορία που είπαμε θα κάνουμε. Κανονικά θα παίρνω πάρα και άλλα μαθήματα γιατί θα κάνω 5 ώρες, αλλά μόνο αυτά άκουσα από το πρόγραμμα. Κάπου εδώ θα κλείσω το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι όντως καλύτερη από την άλλη και όχι χειρότερη. Ελπίζω να μην είμαστε τα παιδιά του 2003 χειρότερα από το 2002. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Να κοινωνικοποιηθήκατε σήμερα στον αγιασμό. Βασικά δεν ξέρω πότε ανεβαίνει αυτό το βίντεο, αλλά ναι. Γενικά να μιλάτε σε παιδιά που βλέπετε ότι είναι μόνα τους, γιατί προφανώς κάποιος λόγος υπάρχει, είτε είναι καινούρια, είτε είναι λίγο κλειστά, να πηγαίνετε να τους μιλάτε, να συστήνεστε. Δεν είναι ωραίο να απομονώνουμε άτομα. Επίσης, είχα δει ένα story του επώνυμου αλκοολικού και είχα ταυτιστεί πάρα πολύ και είμαι κι εγώ ακριβώς της ίδιας άποψης, ότι okay, όλοι συζητάμε για τη μάσκα και ότι αυτό είναι το πρόβλημα και εμένα με ενοχλεί, δεν λέω ότι είναι το καλύτερο, αλλά προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα στα σχολεία δεν είναι η μάσκα, είναι το bullying και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε καθημερινά. Προφανώς μην κάνετε bullying. Ας ελπίσουμε το κοινό μου να μην ανήκει σε αυτά τα άτομα, αλλά εύχομαι και θέλω το κοινό μου να μην είναι και απλά παρατηρητές. Όταν βλέπετε κάποιο παιδί να κοροϊδεύει κάποιο άλλο και το παιδί που δέχεται την κοροϊδία να το πειράζει και να μην το παίρνει στην πλάκα, γιατί okay, υπάρχουν και κάποια πράγματα που το λέμε full στην πλάκα και φαίνεται ότι δεν έχει θέμα. Αν βλέπετε το παιδί έχει θέμα, σταματήστε αυτόν που τον κοροϊδεύει, να υπερασπιστείτε το άτομο και γενικά να παίρνετε θέση. Μην είστε απλά παρατηρητές, δεν είναι ωραίο. Αύριο έχω την τελευταία πρώτη μέρα σχολείου, γιατί τα έξυπνα δεν κάναμε κάτι. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Εμείς θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, μπουμπου και μουα!